μετά την πρόσκληση που λάβατε. Ευχαριστούμε πολύ τον Υπουργό, τον κύριο Βορύδη, που ήρθε σήμερα και είχαμε ένα πολύ ωραίο διπορικό από το Αίγιο. Είχαμε συναντήσει με πολλούς φορείς, ανταλλάξαμε απόψεις. Νομίζω ότι αυτό χρειάζεται η κοινωνία, αυτό κάναμε και προετοιμαζόμαστε για την συνδιάσκεψη του Σαββάτου με την παρουσία του Προέδρου μας, Αντώνη Σαμαρά. Και σήμερα εδώ θα συζητήσουμε μετά τη συνέντευξη με τα μέλη του κόμματος και για την προετοιμασία μας αυτή για το Σάββατο, αλλά και για ό,τι προβληματισμό έχουν για τις επόμενες μέρες της Νέας Δημοκρατίας και θα έλεγα και του τόπου, γιατί είναι κρίσιμη κατάσταση και οφείλουμε ως μεγάλο κόμμα και ως κόμμα αντιπολίτευσης αυτή τη στιγμή να έχουμε εμείς τον πρώτο ρόλο, γιατί όπως βλέπετε η κυβέρνηση δεν αντιδρά στα φαινόμενα αυτά των καιρών. Ευχαριστούμε και πάλι τον κύριο Βορύδη. Λόγος αυτό. Πρώτα, ευχαριστώ πολύ για την εισαγωγή. Σας ευχαριστήσω ιδιαίτερως όλους για την παρουσία σας εδώ. Η δική μου η παρουσία εδώ είναι στα πλαίσια ουσιαστικά της προετοιμασίας της εθνικής συνδιάσκεψης και προκειμένου να φτάσουμε στην εθνική συνδιάσκεψη της Νέας Δημοκρατίας θα προηγηθούν οι νομαρχιακές συνδιασκέψεις, οι περιφερειακές συνδιασκέψεις. Αυτό που κάνουμε σήμερα είναι μια νομαρχιακή συνδιάσκεψη. Το Σάββατο με την παρουσία του Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας θα γίνει στην Πάτρα η περιφερειακή μας συνδιάσκεψη που έχει και συγκεκριμένο θέμα και αφορά το μεταναστευτικό, το πρόβλημα της μετανάστευσης. Και αυτό έδωσε επίσης και την ευκαιρία να συναντηθώ και να συνομιλήσω με φορείς του Αιγαίου και της Πάτρας προκειμένου να δούμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα και σε τοπικό επίπεδο, αλλά βεβαίως και ανησυχίες οι οποίες προφανώς έχουν να κάνουν με ευρύτερα ζητήματα κυβερνητικής πολιτικής σε μια σειρά από θέματα. Θα έλεγα, συμπυκνώνοντας το τι είναι αυτό το οποίο συμβαίνει στον τόπο μας σήμερα, ειδικά μετά την τελευταία απόφαση για τη δέσμευση των αποθεματικών των Δήμων, και τονίζω εδώ το στοιχείο της υποχρεωτικής δεσμεύσεως. Εδώ λοιπόν κανείς θα δει, αλλά και τη δήλωση που είχαμε το πρωί του αρμόδιου Υπουργού Οικονομικών ότι υπάρχει ζήτημα με την πληρωμή των μισθών και των συντάξεων, γιατί λείπουν χρήματα για την πληρωμή των μισθών και των συντάξεων. Στην πραγματικότητα νομίζω καταλαβαίνει κανείς το που μας έχει οδηγήσει μια αντίληψη της κυβέρνησης για τον τρόπο χρηματοδότησης αλλά και τον τρόπο διαπραγμάτευσης με τους εταίρους κυβερνήσεις. Αν όποιος θυμάται, και δεν μπορώ παρά να το υπομνήσω αυτό, θυμάται ότι ένα από τα κεντρικότερα ζητήματα της προεκλογικής συζήτησης ήταν ένα σταθερό, μεγάλο, πάγιο ερώτημα το οποίο θέταμε συστηματικά. Ποιο ήταν αυτό? Ωραίο το πρόγραμμα, ενδιαφέρουσες οι απόψεις. Μπορεί κανείς να διαφωνεί με αυτές όπως εμείς διαφωνούμε επί της ουσίας με τις απόψεις προφανώς της αριστεράς, αλλά ανεξαρτήτως τούτου, υπάρχει πλάνο χρηματοδότησης? Σε αυτό το ερώτημα το οποίο ετίθετο επίμονα και συστηματικά δεν πήραμε προεκλογικά καμία απάντηση. Και προφανώς δεν πήραμε προεκλογικά καμία απάντηση γιατί καταλαβαίνουμε μετεκλογικά ότι δεν υπήρχε καμία απάντηση. Γιατί προφανώς δεν είναι πρόγραμμα χρηματοδότησης το να κάνεις κατάφορα αντισυνταγματικές ενέργειες οι οποίες στείλουν το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα των Δήμων να κάνουν τις δικές τους διοικητικές επιλογές για τις τοποθετήσεις των χρημάτων τους και το οποίο ούτως ή άλλως δεν οδηγεί και πουθενά. Διότι το να δεσμεύσεις τα αποθεματικά όλων των οργανισμών και να τα χρησιμοποιήσεις για την αποπληρωμή του χρέους ή ακόμα και για την αποπληρωμή των μισθών και συντάξεων, αν είναι αλήθεια αυτά τα οποία ισχυρίζεται ο αρμόδιος υπουργός, είναι προφανές ότι δεν οδηγούν πουθενά. Γιατί θα πληρώσεις το πρώτο 15ήμερο, αλλά ξανά θα έρθει το επόμενο 15ήμερο και πάλι θα βρίσκεσαι στο ίδιο σημείο, μόνο που πια δεν θα έχεις κρίση. Η επιλογή της κυβέρνησης, που ήταν στην πραγματικότητα να κερδίζει χρόνο σε μια χώρα που δεν έχει χρόνο, γιατί είναι πιεσμένη από όλες τις πλευρές, και ταυτόχρονα να μην έχει χρήματα, να μην έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση, άρα παίρνει χρόνο, αλλά δεν παίρνει χρήματα, είναι ακριβώς το λάθος μείγμα πολιτικής. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται χρόνο. Η Ελλάδα χρειάζεται επιτάχυση των παρεμβάσεων της σε πολιτικό επίπεδο. Δεν μπορεί να αδρανεί περιμένοντας την κατάληξη μιας κάποιας διαπραγμάτευσης. Η Ελλάδα δεν έχει χρόνο και ταυτόχρονα δεν έχει χρήματα.
Χρειάζεται επιτάχυνση λοιπόν της πολιτικής, άρα χρειάζεται μια ενεργό πολιτική που σημαίνει μια κατάληξη διαπραγμάτευσης και ταυτόχρονα χρειάζεται χρήματα που επίσης σημαίνει κατάληξη διαπραγμάτευσης. Η αποτυχία της κυβερνητικής πολιτικής έχει φανεί σε όλα τα επίπεδα και εδώ αυτό είναι που δημιουργεί και κάτι πολιτικά πρωτοφανές. Τι είναι το πολιτικά πρωτοφανές? Μια κυβέρνηση εκλεγμένη με μια άνετη πλειοψηφία, 8 μονάδες ήταν η διαφορά από την αξιωματική αντιπολίτευση, μέσα σε τόσο βραχή χρονικό διάστημα, σε 2,5 μήνες, τα ίδια τα κυβερνητικά της στελέχη, όχι η αντιπολίτευση, να μιλούν για εκλογές. Για εκλογές μιλούν τα κυβερνητικά στελέχη, μιλούν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.